Έχει καταργηθεί η τουριστική αστυνομία και παντού βέβαια υπάρχει αυτό, ότι δεν μπορεί μια αστυνομία, ένα αστυνομικό τμήμα να ελέγξει χιλιάδες, μάλλον πολλά χιλιόμετρα. Και είναι, Γιώργο, πολύ γνωστό ότι πριν γίνει ο έλεγχος, πέφτει σήμα, ενημερώνονται μεταξύ τους, μιλάνε και μαζεύουν τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες το βράδυ με φορτηγά χωρίς πινακίδες συνήθως, έτσι ώστε την ώρα που γίνεται ο έλεγχος, αυτοί να βγαίνουν καθαροί. Να το λέμε πολύ απλά, όπως το λένε και αστυνομικοί βέβαια, είναι οι τσιλιαδόροι που λέμε. Τι γνωρίζουμε όλη την έκφραση. Και μαζεύουν τις ομπρέλες, κοιτάξτε πλάνα, είναι πραγματικά μέσα στο νερό αυτές οι ομπρέλες. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε, αν μου επιτρέπετε, ότι είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός και θα ήθελα να το πω, αν μπορώ φυσικά. Κάποιος ψευτονταής χτύπησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, γιατί πολύ απλά ηλικιωμένο ζευγάρι ενώ 70 και 74 ετών, έτσι, διότι πήγαν λίγο πιο δίπλα να στήσουν οι άνθρωποι μια μικρή ομπρέλα, τέλος πάντων, να πάρουν τον μπάνιο, να κάνουν τον μπάνιο τους. Και θα με συγχωρέσετε για την έκφραση, αυτός ο ψευτονταής, ο 35ης, πήγε και χτύπησε δύο ανθρώπους 70 και 70, γιατί τους ενοχλούσε η παρουσία τους επειδή ήταν δίπλα στις ομπρέλες. Γιώργο μου, όπως μαθαίνουμε, ο υπεύθυνος του Beach Bar χτύπησε πρώτα την 70χρονη γυναίκα, αντέδρασε ο σύζυγός της, μετά ξυλοκόπησε και τον ίδιο, φώναξαν βοήθεια και παιδιά δεν πήγε κανείς και πήγε μόνο μία γυναίκα. Ήταν υπεύθυνος του Beach Bar ο άνθρωπος αυτός που λέτε. Για πήγε μόνο μία γυναίκα, λουόμενη εκεί της παραλίας, για να βοηθήσει τους δύο ηλικιωμένους. Κάλεσε την αστυνομία και το 166 η γυναίκα. Και πολύ καλά έκανε, έτσι. Έτσι νομίζω. Πολύ καλά έκανε. Και ο ψευτονταής, θα πρέπει να πω, το λέω και το ξαναλέω, γιατί είναι απαράδεκτο να χτυπάς ηλικιωμένο άνθρωπο γιατί έστεισε την πετσέτα δίπλα στο Beach Bar. Δυστυχώς δεν συνελήφθη ακόμη και δεν ξέρω τι θα γίνει.